Είμαι ευτυχής γιατί σήμερα θα παραστώ στο ετήσιο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ελεύθερη Βενιζέλος. Είναι η τρίτη χρονιά και μετά την νομοθετική ρύθμιση της Βουλής με βάση την οποία ο εκάστοτε πρόεδρος είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος. Γίνεται μια σημαντική δουλειά η οποία κορυφώθηκε πέρσι με τα 80χρονα από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου και γίναν πολλές εκδηλώσεις, εκδόσεις που περάσανε και στη χρονιά τώρα την οποία θα κλείσουμε σε ένα μήνα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι η σημαντική δουλειά που γίνεται από το Ίδρυμα αφήνει το αποτύπωμά της σε όλη την Κρήτη, σε όλη τη χώρα θα λέγει κανείς. Είναι σημείο αναφοράς για χιλιάδες παιδιά που έρχονται από τα σχολιά για να ξεναγηθούν μέσα στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου, που έρχονται σε επαφή διανοούμενοι, φοιτητές, επιστήμονες από όλες τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα από την Ελλάδα, με το πλούσιο και σε γραφικό έργο και όλες τις ιστορικές μονογραφίες που έχουν υπάρξει για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι λοιπόν μια πολυσχηδής δραστηριότητα η οποία όλο και περισσότερο μεγεθύνεται με έναν υπεύθυνο τρόπο και με έναν υπεύθυνο ιστορικά, θα λέγει κανείς, τρόπο, σε μια εποχή που αυτό δεν είναι και πάρα πολύ σύνηθες. Με αυτή την έννοια αισθάνομαι τιμή για μένα και για τη Βουλή που έχουμε αυτό το ρόλο και ό,τι εξαρτάται από εμάς για να ενισχύουμε, να ενθαρρύνουμε αυτή την προσπάθεια, είναι δεδομένο πως γίνεται και θα γίνεται και από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε.